Αν νιώθεις καλά σήμερα, μη φοβάσαι, δεν θα σε επισκεφθεί ο Χριστός. Αν νιώθεις ότι η ζωή σου κυλάει καθώς πρέπει και είσαι πολύ ευχαριστημένος, μην ανησυχείς καθόλου. Ο Χριστός δεν πρόκειται να σε ενοχλήσει. Όχι. Είναι διακριτικός. Ούτε καν την πόρτα σου θα σου χτυπήσει. Είναι gentleman ο Κύριος. Είναι Κύριος. Όχι. Αφού σ' αρέσει να ζεις στο σκοτάδι, θα σε αφήσει ο Θεός. Μην ανησυχείς καθόλου. Κανένας δεν πρόκειται να σε πιέσει. Κανένας δεν πρόκειται να σε ζωρίσει. Εάν όμως ακούσεις την φωνή αυτού και ανοίξεις την πόρτα σου, τότε σου υπόσχομαι ότι προς εσέναν θα έρθω και θα δειπνίσουμε μαζί. Θα σε επισκεφτώ. Με ποιον τρόπο, δεν ξέρω, αλλά ξέρω ότι θα σε επισκεφτεί. Αυτός είναι ο Θεός. Εγώ, λέει, ίσταμαι εις την θύρα και κρούω. Και όποιος μου ανοίξει, θα τον επισκεφτώ. Πιστεύετε λοιπόν στο Ευαγγέλιο. Πιστεύετε σε αυτή τη φωνή που μίλησε στην επαυτοφόρο μοιχευωμένη και της είπε, «Γυναίκα, πού είναι η κατηγορή σου? Δεν σε κατεδίκασε κανείς?» «Κανείς, Κύριε, ούτε κι εγώ σε καταδικάζω». Είπαγε και εις το εξής μία αμάρτανε. «Ακολούθημη! Από εδώ και πέρα ακολούθημη». Αδελφοί, πού να πάμε? Σε ποιον να απευθυνθούμε? Και ας κλείσουμε με ένα εδάφιο που μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Είναι ένα εδάφιο που το λέει ο ίδιος ο Θεός, δια Πνεύματος Αγίου στους ψαλμούς. Εάν σήμερα πάρεις απόφαση και θέσεις επεμέ, Κύριο των Θεών σου, την αγάπη σου, το ενδιαφέρον σου, δηλαδή την προσοχή σου, εγώ θα σε λυτρώνω. Εγώ θα σε υψώνω. Θα σε βοηθώ. Μαζί σου θα είμαι στη θλίψη. Θα προσεύχεσαι, θα με εξητείς και εγώ θα σου λέω, εδώ είμαι, με ζήτησες. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Αμήν.